Το πρόγραμμα 50.000 θέσεων για την κοινοφελή εργασία παρουσίασαν σήμερα οι Υπουργοί Εργασίας, Ανάπτυξης και Εσωτερικών. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα προβλέπει πεντάμινη απασχόληση με ασφαλιστική κάλυψη και αμοιβή του άνεργου ίση με τον καθαρό κατώτατο μισθό. Η Κατερίνα Παναγοπούλου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Κατερίνα. Καλό μεσημέρι και από εμένα λοιπόν. Να δούμε ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχή στο πρόγραμμα αυτό. Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι του ΑΕΔ που ανήκουν σε οικογένειες που δεν έχουν κανέναν εργαζόμενο. Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι του ΑΕΔ μέλη μονογονεϊκών οικογενειών. Νέοι άνεργοι έως 29 ετών. Μακροχρόνια άνεργοι εγγεγραμμένοι του ΑΕΔ. Και άνεργοι πτυχιούχοι οι οποίοι έχουν εγγραφεί στο ΑΕΔ. Οι φορείς τους οποίους θα απασχοληθούν θα είναι οι Δήμοι και οι Περιφέρειες, τα σχολεία, δικαστήρια, ΚΕΠ, ασφαλιστικά ταμεία και προνοιακά ιδρύματα. Τα κριτήρια επιλογής τώρα θα είναι το χρονικό διάστημα που είναι ένας άνεργος εγγεγραμμένος στον ΟΑΕΔ, το ετήσιο εισόδημα που έχει οικογενειακό ή ατομικό, η ηλικία που έχει ο άνεργος, καθώς και ο αριθμός των ανήλικων τέκνων που ενδεχομένως να έχει. Το πρόγραμμα, όπως είπες και εσύ, Ιωάννα, θα διαρκέσει 5 μήνες. Το συνολικό ποσό που θα πάρουν όσοι προσληφθούν θα έχει πλήρη ασφάλιση και για ανθρώπους οι οποίοι είναι κάτω των 25 ετών θα φτάσει τις 3.260 ευρώ συνολικά για όλο το διάστημα, ενώ όσοι είναι άνω των 25 ετών για αυτούς τους 5 μήνες θα πάρουν 3.740 ευρώ. Συνολικά θα εκδηλωθούν 4 προσλήψεις ενδιαφέροντος, ενώ το συνολικό ύψος του προγράμματος είναι 216 εκατομμύρια ευρώ και θα καλυφθεί μέσω του ΕΣΠΑ. Μάλιστα, Κατερίνα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την